Επειδή χθες υπήρξε μια συζήτηση για το περίφημο νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και θέλω να το δούμε μαζί, είναι αυτό το βίντεο στο οποίο φαίνεται να καταδιώκεται ο Μιχάλης Κατσούρης και θέλω και τη βοήθεια του κυρίου Μαυρομάτη που είναι ο συνήγορος της οικογένειας και κάποια στιγμή η καταδίωξη και γι' αυτό όλα αυτά τα κυκλάκια στους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή. Ποια περιοχή είναι αυτή, κύριε Μαυρομάτη? Είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι ακριβώς στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Έτσι. Πίσω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Ωραία. Και κάποια στιγμή έρχονται οι Κροάτες. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Όχι ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Εδώ έχει ξεκινήσει όμως. Σωστά. Εδώ έχει ξεκινήσει. Και έρχονται και αρχίζει το κυνηγητό. Εδώ είναι η περίπτωση που ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εδώ είναι άλλη οπαδή. Κάποια στιγμή θα δούμε τον Μιχάλη με μια CL μπλούζα. Εδώ. Εδώ. Που τον καταδιώκει ένας μερόπαλο. Και δίπλα του κάποιος με κόκκινη μπλούζα έρχεται σε επαφή με τον Μιχάλη. Είναι δύο καταδιωκόμενοι οπαδοί της ΑΕΚ. Μάλιστα. Και με την κόκκινη μπλούζα και με τη CL. Ο Μιχάλης και ο φίλος του. Μιχάλης και φίλος, συνοπαδός, φίλος. Ναι, κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να έχει μαχαίρι ο οπαδός με την κόκκινη μπλούζα και κατά λάθος να βρίσκει τον Μιχάλη? Γιατί συζητήθηκε γι' αυτό. Ναι, αυτή ακούστηκε ως... εντάξει, ως θεωρία, να. Μία εκδοχή, ως διαρροή, ως... ακούστηκε ένα ρεπορτάζ. Η δικιά μου άποψη, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι το πλήγμα, το θανατηφόρο, έχει προηγηθεί. Από αυτή την εικόνα που βλέπουμε. Από αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Ναι. Και από τα στοιχεία τα οποία έχω, βεβαίως σέβομαι, δεν μπορώ να... Η ανάκριση είναι μυστική, δεν μπορώ να κάνω... Οποιαδήποτε. Νίξη ή λόγο ή να... Εμείς όμως, μισό λεπτό, επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε την εικόνα. Η δικιά μου λοιπόν εκτίμηση που στηρίζεται σε συζήτηση με τους ανθρώπους που έζησαν όλο το περιστατικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε μαρτυρίες άρα συνοπαδών που ήταν μαζί με τον Μιχάλη. Σε άλλα έγγραφα τα οποία σιγά σιγά θα δοθούν και στην αρμοδίως στην κυρία Ανακρίτρια και σε βιντεολειπτικό υλικό το οποίο θα δοθεί στην κυρία Ανακρίτρια. Έχω την βέβαιη πεποίθηση ότι το πλήγμα το θανατηφόρο έχει προηγηθεί και χρονικά, που δείξαμε, και χρονικά προηγείται της καταδίωξης που δίνει το βίντεό σας. Δηλαδή αυτή η επαφή, η οποία βεβαίως και ιατροδικαστικά, αν είχαμε νοτροδικαστή να μας διαφωτίσει, δεν μπορεί αυτή η επαφή να, ακόμα και οτιδήποτε... Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το πλήγμα ήταν βαθύ ή όχι, το τραύμα μάλλον. Αυτό δεν έχουμε... Δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση, δεν έχει κατευθεί ακόμα. Να. Γιατί αναμένονται κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις από το θύμα και όταν αυτές γίνουν... Αλλά μια τέτοια επαφή δεν μπορεί να επιφέρει, λέτε, βαθύ τραύμα. Έχω μία... Σας το λέω ότι έχω εικόνα του χεριού του νεκρού. Αυτός ο άνθρωπος με την κόκκινη μπλούζα είναι φίλος του Μιχάλη. Ήταν φίλος του Μιχάλη. Σωστά. Στενός φίλος του Μιχάλη. Στενός φίλος. Στενός φίλος. Άρα τον ξέρουν οι αρχές. Το ξέρει. Ανά πάση στιγμή μπορεί να πάρει μαζί του και κατάδειξη. Τον ξέρουν οι αρχές, τον ξέρει. Δεν είναι μάρτυρας ο άνθρωπος αυτός, την υπόθεση. Ναι, βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι. Το μαχαίρι, πού είναι? Το μαχαίρι που έπληξε το Μιχάλη. Ναι. Δεν το ξέρω. Προσέξτε. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Είμαι βέβαιος ότι η ιατροδικαστική θα λέει νήσον και τέμνον όργανο. Ναι, είναι αυτό. Μπορεί να είναι μαχαίρι. Μπορεί να μην είναι μαχαίρι. Μπορεί να είναι. Καρφιά από το μαδέρι. Μαδέρι με καρφιά. Ναι, ναι. Δεν θα προσδιορίζεται. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι για να έχουμε κατά την ιατροδικαστική την θεωρία να έχουμε κόψιμο της αρτηρίας. Το βάθος είναι πάνω από 5-6 εκατοστά. Ναι. Εδώ στην εικόνα που είδαμε, που τον χτυπάει με το ρόπαλο. Γιατί τον χτυπάει το Μιχάλη. Σωστά. Με το ρόπαλο. Δεν μπορεί να υπάρχουν καρφιά στο ρόπαλο και να γίνει μια τέτοια, ένα τέτοιο τραύμα, το μοιραίο τραύμα. Το πλήγμα είναι νομίζω πίσω με το ρόπαλο. Είναι πίσω. Είναι πίσω. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δεδομένο από την δικιά μου έτσι, προσέγγιση των βίντεο ότι καταδιωκόμενοι δέχονται πλήγματα. Είναι επίσης, το ξαναλέω, ότι το θανάσιμο πλήγμα στο Μιχάλη είναι πριν.
πολύ πριν, αυτό που χρονικά πριν. Και για να δούμε, έχουμε στα χέρια μας ένα βίντεο ντοκουμέντο που όσοι ξέρουν την περιοχή... Να πω μόνο κάτι τελευταίο, κύριο Θωμαίδη, ότι έχει κάνει μία έρευνα η ελληνική αστυνομία, συνεχίζονται οι έρευνες, πράγματι τα εγκληματολογικά δραστήρια δουλεύουν ενηχθημερών, οι αναλυτές, ενδεχομένως και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας δουλεύουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ανάκριση να κάνει κάποιες σωστές επιλογές. Και όταν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, να έχει ένα ικανό υλικό δικαστής να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως και υπάρχουν σίγουρα εκθέσεις αυτοψίας. Δεδομένες είναι εκθέσεις αυτοψίας. Έχουμε βέβαιο το σημείο κατάληξης του Μιχάλη. Είναι ένα περίπτερο. Στη Νέα Φιλαδέλφια, γνωστό περίπτερο. Πίσω από το γήπεδο της ΣΑΕΚ. Είναι ένα πλάνο που το έχουμε δει και το έχουμε μάλιστα. Εκεί καταλήγει το αίμα. Ναι. Αν κάποιος ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, η οποία προκύπτει από τις εκθέσεις όμως αυτοψίας, που ξεκινάει το αίμα, του Μιχάλη το αίμα. Αυτό θέλω προηγείται να δούμε. Αυτό θέλω να δω. Η έναρξη. Για όσους γνωρίζουν την περιοχή, θα καταλάβουν τώρα από το πλάνο που θα δείξουμε. Η έναρξη αποτύπωσης του αίματος, το αποτύπωμα του αίματος του Μιχάλη, που καταλήγει στο περίπτερο, προηγείται της καταδίωξης και της ροπαλιάς που δέχεται. Αντιληπτό. Προσέξτε τώρα. Έχουμε στα χέρια μας ένα βίντεο που προηγείται αυτής της εικόνας που δείχνουμε. Το βίντεο αυτό, πάντως, σε κάθε περίπτωση, με βάση όσους, εδώ το βλέπουμε, όσους ξέρουν την περιοχή, αυτή είναι η εικόνα όπου μπορούμε να δούμε και το μονοπάτι του αίματος. Ακριβώς. Του Μιχάλη. Έχουμε ξεκινήσει από το περίπτερο. Κοιτάξτε αίμα. Θεέ μου. Δηλαδή τον μαχαίρωσαν και συνεχίζουν να το χτυπάνε. Και αυτός τρέχει. Ενώ είναι μαχαιρωμένος, συνεχίζει και τρέχει. Η αδρεναλίνη. Για κοιτάξτε αίμα, κοιτάξτε αίμα. Αυτό είναι πριν. Είναι 20 μέτρα πριν. Μάλιστα. Έτσι, το ξαναβλέπουμε. Για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι περί εξαμελίας, έτσι. Ναι. Εσείς λέτε είναι μαχαίρωμα, είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ότι αυτό έχει συμβεί πολύ νωρίτερα από την καταδίωξη με το ροπάνο. Στην αρχή της καθόδου του τάγματος των Κροατών μαζί με τους πεμπτοφαλαγκίτες Έλληνες. Αυτό το βίντεο δημοσιεύεται καταρχήν για πρώτη φορά, να το πούμε. Το βίντεο με το μονοπάτι του αίματος, αυτό που βλέπουμε, προηγείται της καταδίωξης και για όσους γνωρίζουν την περιοχή είναι... Αυτό είναι δικό μας έτσι ερασιτεχνικό βίντεο, οι οπαδοί το βγάλαμε λίγη ώρα μετά το περιστατικό. Μάλιστα. Κοιτάξτε πόσο αίμα είχα. Κοιτάξτε. Απίστευτο. Αυτό ελήφθη μετά το περιστατικό, αλλά το αίμα φαίνεται. Και πώς είναι βέβαιο ότι πρόκειται για το αίμα του Μιχάλη? Γιατί καταλήγει στο περίπτερο. Πολύ αίμα. Να δείξουμε παρακαλώ. Καλά, και δεν το πλάνο έγινε ανάλυση. Με την διαδρομή του Μιχάλη στο περίπτερο. Κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι μια λήψη που έγινε μετά. Αλλά φαίνεται... Ισιόχρονα των επεισοδίων. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό είναι το περίφημο πλάνο με το ρόπαλο και κάποια στιγμή ο Μιχάλης θα καταλήξει στο περίπτερο, ένα πλάνο που νομίζω το έχετε δει όλοι. Εδώ που καταλήγει πλέον θα καταλήξει. Πολύ δυνατό παιδί ο Μιχάλης. Πολύ δυνατό παιδί και εκεί καταλαβαίνει ότι, νιώθει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά. Για πόσο χρόνο αιμορραγούσε? Δηλαδή αυτή η καταδίωξη μπορεί να είναι της τάξης των 2-3 λεπτών. Σωστά. Τόσο. Σωστά. Όχι παραπάνω. Αυτή είναι η διαδρομή περίπου. Σωστά. Και παρελήφθη από ασθενοφόρο ενός ανθρώπου, να είναι καλό άνθρωπος, από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σχολάσει, ήταν ένα ασθενοφόρο που πήγαινε σπίτι του άνθρωπος και δυστυχώς δεν είχε πλήρωμα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω... Μπορεί να σωνόταν. Θα παρακαλέσω να δούμε. Αυτές είναι και οι αστοχίες και οι ελλείψεις που έχουμε και τις συζητάμε συνεχώς. Αυτό που είχε καλό, σταμάτησε και το πλήρωμα. Να δούμε όλο το ρεπορτάζ. Καταρχήν, να δούμε μία από τις απολογίες ενός ανθρώπου που κρατείται. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού, το δηλώνει και ο ίδιος κατά δήλωσή του. Είναι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας που τρεις μέρες μετά τη δολοφονία του Μιχάλη κάποιοι άγνωστοι με μηχανάκια, με μοτοσυκλέτες πήγαν και έσπασαν το μαγαζί του, ενώ κρατήτο. Και ένα κατάστημα που βρίσκεται πολύ κοντά στους Αμπελόκηπους, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ο άνθρωπος αυτός είναι 27 ετών, αρχικά ΙΤΑΤΑΦ, και είναι ένας άνθρωπος που θα εντυπωσιαστείτε ποιο είναι το επιχείρημα που προβάλλει την ώρα που συλλαμβάνεται για να αντιμετωπίσει την προφυλάκησή του. Να πει μη με κρατάτε προσωρινά γιατί έχω ένα σοβαρό λόγο. Προσέξτε το σοβαρό λόγο. Ήμουν παλιότερα οργανωμένος στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, αλλά από το 2020 και μετά δεν είμαι μέλος. Το απόγευμα της 7ης Οκτώβου 2023 επισκέφθηκα κατάστημα στη Νέα Ιωνία, το οποίο σκέφτομαι να αγοράσω. Κατά τις 9 αποφασίσαμε με την κοπέλα μου να επισκεφθούμε το σπίτι του Νίλ Λάμδα, ο οποίος έχει ένα μηχανάκι το οποίο σκέφτομαι να αγοράσω επί της οδού Μαγνησία στην περιοχή του Περισσού. Γύρω στις 10 επισκέφθηκα το συγκεκριμένο άτομο στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ακούσαμε φασαρία και φωνές. Είδαμε φωτιά και ξεκινήσαμε για να πάμε στο σπίτι μας στην Αγία Βαρβάρα με το μετρό λίγο μετά τις 10. Από περιέργεια λοιπόν, όταν είδα τη φασαρία, προσπάθησα να πλησιάσω να δω τι γίνεται. Όπως προχωρούσα στο δρόμο, κατέβαινε και μια ομάδα δράσης, η οποία με σταμάτησε και μου έβαλε χειροπέδες. Δεν γνωρίζω τίποτε άλλο σε σχέση με το περιστατικό. Έχω κατηγορηθεί στο παρελθόν μόνο για πράξη αθλητικής βίας. Μου επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και εμφανίζομαι στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας μου και από το 2020 έχω δώσει περισσότερες από 100 φορές το παρόν. Διότι μου έχει επιβληθεί να εμφανίζομαι 3 φορές το μήνα. Για την υπόθεση αυτή δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν παραπεμπτικό βούλευμα και είμαι βέβαιος ότι θα απαλλαγώ με βούλευμα. Γι' αυτό και είμαι ελεύθερος. Ζητώ να εξεταστεί ως μάρτυρας η αραβωνιαστικιά μου και ο ιδιοκτήτης της μηχανής που θα αγόραζα και στο σπίτι του οποίου βρισκόμουν. Θέλω για ακόμα μία φορά να τονίσω ότι δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορούμενους, καθώς και την επιθυμία μου να σας παραδώσω το κινητό μου για να διαπιστώσετε ότι δεν είχα καμία επαφή με κανέναν, ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Σας παρακαλώ πολύ να μην κρατηθώ προσωρινά εφόσον δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον μου, διότι θα καταρρεύσουν οι οικοί μου καθώς και η επιχείρησή μου και αυτό το γνωρίζουν και οι υπηρετούντες στη Γαδά. Αστυνομικοί και αξιωματικοί οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς απέναντι και γνωρίζουν πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία μου και χωρίς εμένα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αφού κατ' επανάληψη λειτουργώντας ως διανομέας έχω παραδώσει παραγγελίες, κάτι που μπορούν και οι ίδιοι να επιβεβαιώσουν. Προσέξτε τι επικαλέστηκε για να μην κρατηθεί ότι. Έχω πελάτες αστυνομικούς. Mm. Αυτό είπε. Τους κάνω delivery απέναντι εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Και χωρίς αυτό δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ναι. Και επειδή και οι συνάδελφοι θα σχολιάσουν σε λίγο, να δούμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ για να δούμε γιατί το παρελθόν δείχνει το μέλλον. Και βεβαίως όλοι οι άνθρωποι αυτονοήτως έχουν το τεκμήριο αθωότητας. Με μεγάλη προσοχή αντιμετωπίζουμε το ζήτημα και πάρα πολύ συγκεκριμένα θα μιλήσουμε απόψε. Θα αποκαλύψουμε λοιπόν ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε στα χέρια μας, από τις κάμερες ασφαλείας αυτής της καφετέριας, που πήγαν κάποιοι και την έσπασαν μετά από τρεις μέρες από τη δολοφονία του Μιχάλη, βίντεο που είναι μήνες πριν, τότε που φίλοι του Παναθηναϊκού εισβάλλουν, αρκετοί, το βλέπουμε, στην καφετέρια του 27χρονου, που δεν ήθελε να κρατηθεί και που έχει μια δυσκολία. Βλέπετε ότι θα μπουν στην καφετέρια του, θα του επιτεθούν οι Παναθηναϊκοί τον Παναθηναϊκό. Γιατί υπάρχει κάποιο προσωπικό ζήτημα, λογαριασμοί προσωπικοί, οτιδήποτε διαφορές, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν μια απίστευτη αγριότητα επίθεση, έναν ξυλοδαρμό εναντίον του ανθρώπου που κρατείται για την υπόθεση της. Των αιματηρών επεισοδίων της Νέας Φιλαδέλφειας. Βλέπετε πεσμένος κάτω. Είναι κάτι που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας και είναι ένα υλικό που ελέγχεται από την αστυνομία, διότι ενδεχομένως να δίνει και κάποιες απαντήσεις για την δραστηριότητα αυτού του ανθρώπου, που επαναλαμβάνω, μπορεί να μην έχει καμία συμμετοχή καν στα επεισόδια. Το επαναλαμβάνω αυτό για να είμαι συγκεκριμένος. Αυτή τη στιγμή οι ομοδεάτες του σηκώνουν καρέκλες, τον χτυπούν. Κάποιος που προσπαθεί να τον υπερασπιστεί θα βρεθεί και αυτός στο έδαφος από τους εισβολείς, οι οποίοι μάλιστα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει η εκπομπή, επιτίθενται στον συνοδοιπόρο τους, στον συνοπαδό τους. Για να δείτε και πώς υπάρχουν διαφορές στις θύρες, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Άρη, της ομάδας μου, παντού. Και αυτά τα φαινόμενα είναι διαρκή, επαναλαμβανόμενα και λειτουργούν και ως συγκοινωνούντα δοχεία.